Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου στις νόστιμες συνταγές της Γογός. Για σήμερα έχουμε να φτιάξουμε εδώ μαζί παρεούλα υπέροχα, αφράτα, φρεσκοψημένα, μυρωδάτα, κουλούρια Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τα υλικά μας για να ξεκινήσουμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι αλεύρι για τσουρέκια 500 γραμμάρια, νερό χλιαρό 100 ml, ζάχαρη 1,5 κουταλιά της σούπας, μαγιά ξερή 1 φακελάκι, αλάτι 1 κουταλιά σούπας, ελαιόλαδο 5 κουταλιές σούπας, νερό χλιαρό 200 ml. Για την επικάλυψη θα χρειαστούμε σουσάμι 250 έως 300 γραμμάρια, νερό χλιαρό 400 ml και ζάχαρη 6 κουταλιές της σούπας. Ξεκινάμε. Σε ένα μπολάκι ρίχνω τη μαγιά, τη ζάχαρη και το χλιαρό νεράκι. Θα ανακατέψω να διαλυθεί η μαγιά. Θα την σκεπάσω και θα την αφήσω να ενεργοποιηθεί για 10 με 20 λεπτάκια. Και θα επιστρέψω να σας δείξω την υπόλοιπη διαδικασία των κουλουριών. Η μαγιά ενεργοποιήθηκε, είναι έτοιμη. Στον κάδο του μίξερ έχω ρίξει τα 500 γραμμάρια αλεύρι. Θα προσθέσω το αλάτι. Θα ανακατέψω. Κάνω μία λακκουβίτσα και θα προσθέσω την ενεργοποιημένη μαγιά, το ελαιόλαδο, τα 200 ml χλιαρό νερό, θα βάλω το μίξερ σε λειτουργία σε πολύ χαμηλή ταχύτητα στην αρχή για να ανακατευθούν τα υλικά και μετά θα το δυναμώσω για να χτυπηθούν για 4 λεπτά και θα έρθω σε λιγάκι να σας δείξω. Και αφού η ζύμη μου ζυμώθηκε για 4 λεπτά στη δυνατή ταχύτητα του μίξερ, θα την σκεπάσω με πετσέτα και θα την αφήσω για μισή ώρα να ξεκουραστεί και θα έρθω σε λιγάκι να σας δείξω τη συνέχεια. Αφού η ζύμη μου ξεκουράστηκε μισή ώρα, τώρα θα την ξαναχτυπήσω για άλλα 4 λεπτάκια και μετά θα είναι έτοιμη για να φτιάξουμε τα κουλουράκια μας. Αν σας αρέσουν οι συνταγές μου, στηρίξτε την προσπάθειά μου κάνοντας like στη συνταγή που σας ανέβασα, δωρεάν εγγραφή subscribe, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι κάθε καινούργια μου συνταγή και κοινοποίηση, ώστε να μάθουν και οι φίλοι σας αυτή την υπέροχη συνταγή. Σε δυνατή ταχύτητα πάλι. Αφού η ζύμη μου ετοιμάστηκε και στο δεύτερο χτύπημα 4 λεπτών στη δυνατή ταχύτητα του μίξερ, την έκανα κορδόνι και τώρα θα κόψω 15 μπαλίτσες. Τώρα λάφουμε κορδόνι . Θα το κλείσουμε σε κύκλο . Θα πατήσουμε την ένωση με το δάχτυλο . Ρίχνω μέσα στο χλιαρό νερό τη ζάχαρη. Θα ανακατέψω. Θα βουτήξω το κουλούρι μέσα στο ζαχαρό νερό.
και μετά στο σουσάμι. Μπόλικο σουσάμι. Και μετά στη λαμαρίνα όπου έχουμε στρώσει λαδόκολλα. Και αφού συνεχίσω την ίδια διαδικασία με όλα τα υπόλοιπα κουλουράκια, θα τα σκεπάσω με πετσέτα στη λαμαρίνα, θα τα αφήσω για μισή ώρα να ξεκουραστούν. Έχω προθερμάνει πάρα πολύ καλά το φούρνο, το τονίζω αυτό, στους 200 βαθμούς και σε αυτή τη θερμοκρασία θα τα ψήσουμε για 15 λεπτά. Εάν τα θέλετε παραπάνω ψημένα, τα αφήνετε παραπάνω. Εγώ τα ψήνω σε αυτή τη θερμοκρασία και σας τα προτείνω. Είναι ιδανικά για τα παιδιά, είναι τραγανό απ' έξω και μέσα είναι μαστιχωτό. Αυτό τώρα είναι στη δική σας την προτίμηση. Έτοιμα, φρεσκοψημένα, μυρωδάτα, μαστιχωτά, κουλούρια Θεσσαλονίκης. Ό,τι καλύτερο έχετε φάει σε σπιτικό κουλούρι. Σας μιλάω ειλικρινά, την ώρα που θα τα ψήνετε, το σπιτικό σας θα μυρίζει σαν να μπαίνετε στο φούρνο, που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και κουλούρια. Είναι καταπληκτικά. Φτιάξτε διπλή δόση, καταναλώστε όσα θέλετε εκείνη την ώρα, τα υπόλοιπα αφήστε τα να κρυώσουν. Βάλτε τα στις σακούλες τροφίμων και στην κατάψυξη. Όποτε θελήσετε, βγάζετε, τα ζεσταίνετε και τα τρώτε σαν να είναι εκείνη της ώρας. Λοιπόν, δεν έχω να σας πω πάρα πολλά, νομίζω η εικόνα τα λέει όλα. Σας μιλάω ειλικρινά, είναι ό,τι καλύτερο έχετε φάει σε σπιτικό κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μη σας πω καλύτερα και από φούρνο. Σας το υπόσχομαι και σας το εγγυώμαι αυτό που σας λέω. Είναι καταπληκτικά. Ψήσιμο 15 λεπτά. Απ' έξω είναι τραγανό και μέσα είναι μαλακό μαστιχωτό. Και αυτό εδώ, από μένα, για σας, με πολύ αγάπη. Αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα. Θέλω να την φτιάξετε, να την δοκιμάσετε, να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Και μην ξεχνάτε, μένουμε σπίτι, μαγειρεύοντας, παρέα, με τις νόστιμες συνταγές της Γογός. Μέχρι το επόμενο βίντεο και τη νέα μας συνταγή, να είστε και να περνάτε πάντα καλά και πεντανόστιμα. Από μένα, φιλάκια πολλά! Γεια σας!